αγώνα κηρύσσουν την επιθυμία τους για ένωση με την Ελλάδα και ζητούν την επίσημη αποστολή ελληνικού στρατού. Το ακροτήρι δεν επιλέγεται τυχαία. Η θέση του έναντι της πόλης των Χανίων είναι στρατηγικά κομβική, αφού επιτρέπει την πλήρη παρακολούθηση των εχθρικών κινήσεων. Οι μεγάλοι παίκτες του διεθνούς ανταγωνισμού, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Αγγλία και Ρωσία, δεν συνηγορούν στο αίτημα των επαναστατών. Τότε ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος, αλλά και η κυβέρνηση του Τελιγιάννη, αποφασίζουν την αποστολή εκστρατευτικού σώματος 1.500 ανδρών με επικεφαλή στον συνταγματάρχη Τιμωρέο Ναβάσο, που αποβιβάστηκε την 3η Φεβρουαρίου του 1997 στο Κολυμπάρι. Το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, για τα οποία οι μεγάλες δυνάμεις είχαν αποφασίσει να τεθούν και αυτά όπως και τα Χανιά σε διεθνή κατοχή, ενισχύθηκαν από τμήματα εθελοντών και πολεμοφόδια. Οι μεγάλες δυνάμεις προειδοποιούν τον Βάσο να μην πλησιάσει τα Χανιά σε ακτίνα μικρότερη των 6 χιλιόμετρων και στις 9 πλέον Φεβρουαρίου ο Ιταλός Λάπαρχος Καλεμπάρο, επικεφαλής των συμμαχικών δυνάμεων, διατάσσει τον βομβαρδισμό του επαναστατικού στρατοπέδου. Και εκεί αναδύεται μέσα από τον ορειμαγμό των εχθρικών οβίδων το μεγαλείο της κριτικής, το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής. Και παίρνει τη μορφή του Σπύρου Καγιανέ Καγιαλεδάκη, ο οποίος μετατρέπει το κορμί του σε ιστό για την ελληνική σημαία, σε αντικατάσταση του φυσικού της ιστού που καταστρέφεται από τον βομβαρδισμό. Όταν οι ναύαρχοι αντίκρισαν την ελληνική σημαία να κυματίζει περήφανα με έναν άνθρωπο να την υποστηρίζει, άλλαρδοι με την παλικαριά του κριτικού διέταξαν την άμεση πάυση του βομβαρδισμού. Το στρατόπεδο των επαναστατημένων κριτικών γονείται από ζητοκραγγές και πανηγυρισμούς. Στο ελληνικό θορυκτό Ίδρα ψέλνεται ο εθνικός ύμνος. Ζητοκραγγές και χειροκροτήματα ακούγονται πλέον όχι μόνο από τα ελληνικά, αλλά και από τα ιταλικά και γαλλικά πλοία. Ο ναύαρχος Καλεμπάρο, επικεφαλής του στόλου των μεγάλων δυνάμεων, γράφει στα απομνημονεύματά του. Η ανύψωση της σημαίας με αυτόν τον τόσο ηρωικό τρόπο αποτέλεσε μια στιγμή της ζωής μου που δεν θα λησμονήσω ποτέ. Η συμβολική αυτή, αλλά τόσο γενναιόψυχη κίνηση, συσπηρώνει το ηθικό των επαναστατών και προκαλεί το θαυμασμό των ναυάρχων. Ο Σπύρος Καγιανές Καγιαλεδάκης γίνεται σύμβολο της Επανάστασης και στην πράξη του ενσωματώνονται και προβάλλονται εκτυφλωτικά και προς πάσα κατεύθυνση τα δίκαια των επαναστατημένων. Γίνεται έτσι ένα ισχυρό διπλωματικό πλεονέκτημα που θα αξιοποιηθεί στο έπακρο όταν λίγο καιρό αργότερα το 1898 θα παραχωρηθεί στην Κρήτη αυτονομία ως η αρχή της αναπόδραστης πλέον ένωσης με την Ελλάδα που θα ολοκληρωθεί το 1913. Αξιοπιμόνευτη είναι η σχετική αναφορά του Ελευθερίου Βενιζέλου σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν διηγήθηκε ότι ο Ιταλός Ναύαρχος του είχε πει ότι έμεινε κυριολεκτικά άναυδος από την γενναία πράξη του Σπύρου Καγιαλέ, που εκείνη την ημέρα νίκησε την ευρωπαϊκή διπλωματία, αφού πέραν της άμεσης πάυσης του βομβαρδισμού προκάλεσε την υποβολή από τους Ναυάρχους εξαιρετικά ευνοϊκών εισηγήσεων προς τις κυβερνήσεις των χωρών τους. Παράλληλα, την περίοδο αυτή κάνει την εμφάνισή της μια νέα εμβληματική μορφή της Κρήτης αλλά και της Ελλάδος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο κορυφαίος αυτός πολιτικός που σφράγισε με την παρουσία και τον κύρος του την νεότερη ελληνική ιστορία, αναδύθηκε μέσα από την Επανάσταση του Αφροτηρίου, αλλά και ως πρωταγωνιστής των πολιτικών και διπλωματικών δρόμενων στην περίοδο της Κρητικής Πολιτείας από το 1998 έως το 1913 που ακολούθησε. Κυρίες και κύριοι, τα ιστορικά γεγονότα έχουν καταγραφεί και έχουν ήδη πάρει τη θέση τους στις ένδοξες και λαμπρές σελίδες της ιστορίας μας. Μιας ιστορίας που οφείλουμε να τιμούμε και να κρατάμε ζωντανά τα διδάγματά της, αλλά και να ανανεώνουμε τη σύνδεση με τις ιστορικές μας καταβολές. Το κέριο ερώτημα λοιπόν, αυτό που ανακύπτει αβίαστα μέσα από την θεώρηση, είναι ένα. Μπορούμε άραγε να αντιστοιχίσουμε τα γεγονότα και τις εμπειρίες εκείνης της δύσκολης, μα τόσο τιμημένης εποχής στο σήμερα. Μπορούμε να αντλήσουμε κατευθύνσεις και διαχρονικά πρότυπα στα γεγονότα αυτά, ή μήπως αποτελούν ένα ιστορικό στιγμιότυπο, το οποίο ο ρόλος στην ιστορία ολοκληρώθηκε και μένει μόνο να μνημονεύεται τιμητικά και αυτοματοποιημένα.
Έχω την άποψη ότι το συνολικό αποτύπωμα των κριτικών επαναστάσεων παραμένει επίκαιρο και όχι απλώς για λόγους στήρας και άκρη της πατριδολατρίας. Είναι ένα σύμβολο του διαρκούς αγώνα για την ελευθερία και ανεξαρτησία, αλλά και μια ζώσα υπενθύμηση ότι ο αγώνας αυτός είναι μακρύς και απαιτεί κόστος. Ο ξεσηκωμός της Κρήτης διήρκησε σχεδόν ένα αιώνα, μέχρι την πολυπόθητη ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Σε όλη αυτή την περίοδο, οι αποτυχίες, οι απογοητεύσεις και τα αντίπεινα κατά των Ελλήνων υπήρξαν μεγάλα σε αριθμό, τρομακτικά σε ένταση και βαρβαρότητα. Ήταν όμως αυτή ακριβώς η διαρκή συνέργεια του κρητικού λαού να διεκδικεί την ελευθερία που παρά τις ήττες, παρά τις απώλειες, προσέδωσε στον αγώνα για την ανεξαρτησία μια δυναμική και μια προσήλωση που ήταν αδύνατο να αποτραπεί μέχρι και την τελική επικράτηση. Το θάρρος